Κύριε Παπαδόπουλε, να ρωτήσω, όχι για να σας προβοκάρω, ενημερωτικά το λέω. Είχατε καταγγείλει στη σύμβαση αυτή την επιχειρησιακή σύμβαση Παπαστράτου, γιατί ξέρω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αντίθετο σε επιχειρησιακές συμβάσεις. Είχαμε αντιπαράθεση με το συγκεκριμένο καθεστώς και στον Παπαστράτο, αλλά το θέμα δεν είναι να περιοριστούμε στον Παπαστράτο. Όχι, προφανώς και όχι. Και λέω δεν είναι να περιοριστούμε εκεί, γιατί πριν συζητήσουμε αν υπάρχει μια κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας που θα φέρει ακόμα χειρότερες μέρες. Υπάρχει μια επίσημη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία την έχουν προσυπογράψει σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι δεξιοί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και αυτή η αντεργατική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ελαστικά ωράρια, έχει στο προσκήνιο τη μερική απασχόληση, έχει ενεργό γύρανση που δουλεύεις μέχρι τα βαθιά γεράματα για ένα μισθό πείνας, έχει αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Έχει κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων. Ένα πρώτο ζήτημα. Είναι θέσπισης ενός κατώτατου ευρωπαϊκού μισθού. Αυτό είναι, αν θέλετε, η κατάλληλη, το κατάλληλο όχημα για να συμπιεστούν όλοι οι μισθοί και το ζούμε αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, αλλά ταυτόχρονα ο μέσος μισθός έχει κατρακυλήσει κάτω από τα 1000 ευρώ επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και περνάμε σε μία πορεία, η οποία αν θέλετε για να μην την λέω με πάρα πολλά στοιχεία, μπορούμε να τη σκεφτούμε με έναν απλό τρόπο. Γιατί δηλαδή ο Έλληνας εργαζόμενος σήμερα, αλλά και ο Ευρωπαίος, βρίσκεται ο Έλληνας καταρχήν σε χειρότερη θέση από αυτή που βρισκόταν μια δεκαετία πριν. Πριν από κάποια χρόνια, για να μιλήσουμε για τη γενιά της εξαφλίωσης, τον κίνδυνο εξαφλίωσης της νεολαίας, μιλάγαμε για γενιά των 700 ευρώ. Υπήρχαν και σύριαλ στην τηλεόραση γι' αυτό. Σήμερα αυτή η γενιά έχει γίνει γενιά των 400 ευρώ. Τι δείχνει αυτό? Ότι όσο εγκλωβιζόμαστε σε μία συζήτηση, ό,τι χάσαμε, χάσαμε. Και το ζήτημα είναι να μην χάσουμε παραπάνω. Ή να πούμε και ευχαριστώ, γιατί θα πάρουμε κάποια ψίχουλα από τα πολύ μεγάλα, από το πολύ μεγάλο μέγεθος κλοπής που έγινε σε βάρος μας. Οδηγούμαστε συνεχώς από το κακό στο χειρότερο. Και το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι υπάρχουν δυνατότητες να ζήσουμε πολύ καλύτερα. Είναι οι δυνατότητες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, είναι η απογείωση της παραγωγικότητας, από την οποία όμως σήμερα δεν κερδίζει ο εργαζόμενος. Και δεν κερδίζει γιατί υπάρχει μια επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι πρέπει να μείνει σταθερή η ψαλίδα μισθού παραγωγικότητας. Δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι πολιτική την οποία η σοσιαλδημοκρατία προώθησε πρώτη με το Σρέντερ στη Γερμανία με την Ατζέντα 2010, κατεδαφίζοντας τα εργατικά δικαιώματα. Με αυτή τη σοσιαλδημοκρατία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κινηθεί σήμερα με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο να αλλάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μύθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα ουδέτερο γήπεδο που συγκρούεται η πρόοδος με τη συντήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποστολή, στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο, στηρίζει ένα δρόμο ανάπτυξης που τα θύματα της εκμετάλλευσης επιδεινώνεται η θέση τους όλο και περισσότερο και οι θύτες, μισό λεπτό να τελειώσω, και οι θύτες γίνονται όλο και πιο αδίστακτοι. Φαντασιακή είναι μια κοινωνία στην οποία μπορούν να κερδίζουν μαζί και οι θύτες και τα θύματα της εκμετάλλευσης. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να μην πέσουν σε αυτή την παγίδα της τεχνητής πόλωσης, να ισχυροποιήσουν το ΚΚΕ για να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση, για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα, γιατί την επόμενη μέρα θα φύγουν τα συνθήματα και θα μείνουν τα πραγματικά προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.